Έντονη διαμαρτυρία υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα από τους κατοίκους της Καλλιράχης στην Θάσο μετά την ανακοίνωση ότι το αγροτικό ιατρείο της περιοχής κλείνει σύντομα λόγω της απομάκρυνσης του μοναδικού γιατρού από αυτόν. Οι κάτοικοι μάλιστα ζητούν άμεση βοήθεια ώστε να βρεθεί γιατρός και το ιατρείο να μην κλείσει. Υπάρχει μια γενικότερη ολιγορία αδιαφορίας από πλευράς κυβέρνησης και Υπουργείου Υγείας όσον αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Από τις 18 του μηνός δεν υπάρχει αγροτικός γιατρός στο ιατρείο της Καλλιράχης, γιατί έληξε σύμβαση και δεν έχει έρθει καινούριος γιατρός. Ο λόγος είναι γιατί καθυστέρησε να γίνει η προκήρυξη θέσης και υπάρχει τώρα μια διαδικασία, ότι μια γραφειοκρατία, πότε θα γίνει αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι παρόλο ότι υπάρχουν τρεις ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε για τη θέση γιατρία και ταλαιπωρείται ένας κόσμος εκεί της περιοχής, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, αγρότες, εν μέσω τουριστικής περίοδου μάλιστα, ένας κόσμος θεωρείται αναγκαίες υπηρεσίες υγείας. Την ίδια ώρα όμως υπάρχει και επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο το πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει και μετακίνηση του ΚΤΕΛ. Ένα και μοναδικό δρομολόγιο είναι το πρωί στις 7 και 4 από Καλλιράχη για Πρένο και επιστροφή 3 και 4 το απόγευμα. Επιδεινώνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα και ένας κόσμος ξοδεύεται, ταλαιπωρείται για να πάει σε ιδιώτες γιατρούς. Λοιπόν, όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις έχουν συμβάλει σε αυτή τη δημιουργία τέτοιων τεράστιων προβλημάτων στο κέντρο υγείας, στην υποβάθμιση φροντίδα υγείας, στην απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ναι, μέσα στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας δεν χωράνε ανάγκες για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Χρηματοδοτούμε εκατομμύρια επιχειρηματικούς ομίλους στην υγεία και σε κάθε κλάδο, και για τις ανάγκες του λαού πάντα υπάρχουν προβλήματα και στέλνουν βαρδέως για να λύσουν ζητήματα.